τις δραματικές πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών στη Σανγκάη λόγω του εφιαλτικού lockdown που έχει παραλύει στην πόλη, περιέγραψε μιλώντας ο Γιώργος Σαχίνη, ο Ηρακλειώτης Φώτης Γαρεφαλάκης, ο οποίος είναι στέλεχος επιχειρήσεων στην Κίνα. Τα βίντεο είναι πραγματικά. Δεν συμβαίνει παντού και δεν συμβαίνει και καθημερινά. Στην αρχή της πανδημίας, στην αρχή του lockdown, που ο κόσμος δεν ήξερε τι έχει συμβεί, μας ήρθε λίγο ξαφνικό το όλο θέμα. Υπήρξε κάποια περίοδος περίπου μια μισή εβδομάδα που είχε χαθεί λίγο έλεγχος. Παρά το σκληρό lockdown, το οποίο αποδίδεται στην παραλλαγή όμικρον, τα κρούσματα δεν μειώνονται, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των πολιτών, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης. Εσύ μπορείς να βγεις από το σπίτι σου, από το διαμέρισμά σου, να κυκλοφορήσεις? Δεν μπορείς. Δυστυχώς δεν μπορείς και δεν μπορείς καθόλου ούτε να βγάλεις το σκύλο 3 λεπτά έξω να κάνει μια βόλτα. Αλλά από τις 1 του Απρίλη είναι σήμερα 27 και είμαστε ακόμα μέσα. Δεν έχουμε ενημέρωση για το πότε θα βγούμε. Τα κρούσματα δείχνουν ότι δεν πέφτουν. Για να μιλήσουμε λίγο με νούμερα, η Σανγκάη έχει περίπου 27 εκατομμύρια πληθυσμό και τα κρούσματα ανά ημέρα είναι περίπου στις 20.000. Ο μεγαλύτερος φόβος για τους περισσότερους είναι να μην μολυθούν και μεταφερθούν σε κέντρα απομόνωσης, όπου οι συνθήκες είναι ενίοτε άσχημες, όπως δήλωσε ο κ. Γαρεφαλάκης, ο οποίος σχολίασε την τακτική των μηδέν κρουσμάτων που εφαρμόζουν οι αρχές στην Κίνα. Οπότε αν αφήσουν την πανδημία να εξαπλωθεί, υπάρχουν τρομεροί κίνδυνοι. Γι' αυτό και το zero policy. Και κάνουν καθημερινά τεστ. Έρχονται γιατροί, χτυπάνε την πόρτα και κάνουν PCR τεστ. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού δεν φοβάται τον ιό. Φοβάται το να μην κολλήσει και πρέπει να πάει σε αυτά τα κέντρα. Οπότε ναι, καθημερινά ζούμε με μια έτσι ανησυχία. Ξέρω άτομα που πήγαν σε κέντρα και ήταν πάρα πολύ καλά. Άλλοι πήγαν σε ξενοδοχείο, ας πούμε. Άλλοι πήγαν σε μεγάλους χώρους οι οποίοι ήταν καθαροί και καινούργοι. Αλλά υπάρχουν και αυτά που βλέπουμε στις εικόνες της τηλεόρασης, τα οποία ναι, υπάρχουν, είναι αρκετά. Και δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, περιέγραψε το τρόπο οργάνωσης πολυκατοικιών, ακόμη και στις μαζικές παραγγελίες για φαγητό. Ο ένας τρόπος είναι ότι μέσω αυτών των management teams του κάθε compound αγοράζουν αυτοί για εμάς και μας τα δίνει ουσιαστικά κυβέρνηση, που λέμε, δωρεάν. Mm-hmm. Τα οποία όμως είναι πάρα πολύ τα βασικά και είναι και συνήθως τα ίδια. Δηλαδή, καρότα. Δεν μπορούμε να τρώμε καρότα κάθε μέρα. Η δεύτερη λύση που έχουν βρει εδώ και πολλά compounds κάνουν είναι ότι επειδή έχουν κλείσει όλες οι αποθήκες, όλα τα κεντρικά τμήματα διανομής, τα σούπερ μάρκετ, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να παραγγείλουμε είναι μαζικά. Δηλαδή, στο κινέζικο Viber, ας πούμε, το οποίο λέγεται WeChat, έχουν μπει σε κάτι groups όλοι οι κάτοικοι των πολυκατοικιών και αγοράζουν μαζί. Αίσθηση προκαλούν και εικόνες με τους φράχτες που σηκώνουν οι κινέζικες αρχές στη Σανγκάη σε μια προσπάθεια να μηδενίσουν τα κρούσματα.